τεστ που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Παίρνουμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των συνανθρώπων μας. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και αυτή τη δοκιμασία με αλληλεγγύη, οργάνωση και διεκδίκηση. Αποδείχθηκε με πρόσχημα την πανδημία ότι ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι, όλα αυτά τα χρόνια και λέγανε αλήθειες. Γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει ότι πριν 2-3 μήνες μόλις ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι. Εδώ και παλεύαμε ενάντια στα ράτζα, ενάντια στην υποστελέχωση, ενάντια στην υποχρηματοδότηση. Την ώρα που η απάντηση της τότε κυβέρνησης ήταν να προχωρήσουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει κανείς, γιατί σήμερα φάνηκε με δραματικό τρόπο ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι τον ξεβράκωσαν όλοι όσοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ που σήμερα παίζεται, η μάχη της ζωής, γιατί αυτό παίζεται σήμερα στα νοσοκομεία, πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μάχη των υγειονομικών αντικειμενικά σήμερα εκφράζει τη μάχη όλου του λαού. Εμείς οι υγειονομικοί αλλά και ο λαός απαντάμε καθαρά ότι πρώτον και είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για να σώσουμε τους συμπολίτες μας, να τους περιθάλψουμε με όλα τα δικαιώματα και όλες τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε. Πρώτοι στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, πρώτοι και στον αγώνα. Να είστε όρθιοι δυνατοί για να μπορέσει και ο λαός μας όρθιος και υγιής να περάσει και αυτή τη δοκιμασία με θάρρος και αλληλεγγύη για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας την επόμενη μέρα. Είμαστε εδώ, το θεωρούμε υποχρέωσή μας να είμαστε εδώ μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς. Μια σημαντική μέρα σας σήμερα, η οποία και αυτή θα γραφτεί στο μεγάλο βιβλίο των αγώνων του λαού μας. Εν μέσω πανδημίας, με περιοριστικά μέτρα, με καραντίνα, αλλά σε καραντίνα δεν μπαίνουν οι αγώνες, ούτε μπορεί να μπει το μυαλό των ανθρώπων. Τα είπανε και οι προηγούμενοι, μην πούμε εμείς περισσότερα. Κάποιοι θα θέλανε να χειροκροτάνε από τα μπαλκόνια μόνο όταν τους το πει η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Αλλά όταν αγωνίζονται, παλεύουν, φωνάζουν για πράγματα που καταλαβαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι, ότι δεν μπορεί η υγεία να είναι εμπόρευμα, να πουλιέται, να αγοράζεται και να θεραπεύεται όποιος έχει μεγάλο πορτοφόλι, και οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μετανάστες, αυτοί που έχουν προσφέρει χρόνια ολόκληρα στη δουλειά, να βρίσκονται παραπεταμένοι στα ράτζα. Μένουμε δυνατοί, καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα και εμείς όσο μπορούμε θα στηρίζουμε. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον τεράστιο αγώνα που δίνετε για την υγεία του ελληνικού λαού. Είναι ένας αγώνας μέσα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και αυτή η θέση προφανώς έρχεται σε αντίθεση με την κανονικότητα και με το όλα είναι υποέλεγχο που εκφράζει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο μέσα από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες που δουλεύετε, τις συνθήκες που δίνετε τον αγώνα, όχι μόνο γιατί, αλλά και για την προσωπική σας προστασία. Θέλουμε να πούμε ότι ο αγώνας αυτός ο δικός σας φωτίζει αυτό που μελετημένα η κυβέρνηση σκοτίζει. Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, και αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά, είναι πάρα πολλά, πολύ συνοπτικά, είναι πρώτα απ' όλα η αύξηση του προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμες προσλήψεις, η κάλυψη των αναγκών σε υλικά και η αύξηση γενικά της δυνατότητας αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν. Σήμερα είναι η ειρωνία, και είναι πραγματικά η ειρωνία, την ημέρα που γιορτάζει
κόσμο στην Παγκόσμια ημέρα υγείας να ζούμε αυτές τις συνθήκες. Ο ΠΟΗ σήμερα ανακοίνωσε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο λείπουν 6 εκατομμύρια θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Εκείνο το οποίο δεν λένε είναι πόσοι και πόσες άνθρωποι εξειδικευμένοι στην παροχή νοσηλείας βρίσκονται έξω από τους χώρους υγείας. Και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και στην πατρίδα μας. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στεκόμαστε δίπλα στους αγώνες σας. Είναι αγώνες οι οποίοι απευθύνονται στην παροχή υγείας στον λαό μας. Σας στηρίζουμε, ευχόμαστε καλή δύναμη και προσοχή στις συνθήκες μέσα στις οποίες εσείς δουλεύετε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Οι εργαζόμενοι σε κάθε κλάδο, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ που και αυτοί δίνουν τη δική τους μάχη σε αυτές τις συνθήκες να μην λείψει τίποτα από κανένα λαϊκό σπίτι, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των γιατρών, των νοσηλευτών, όλων των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στο δύσκολο και με αυτοθυσία αγώνα που δίνεται μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Απαιτούμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά, μέσα στους εργασιακούς χώρους για να πάρθουν τώρα άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Για να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία, να καλυφθούν κενά σε προσωπικό, σε υλικό, σε εξοπλισμό, για μέσα ατομικής προστασίας, για να επιτευχθεί τώρα ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εμείς λέμε το εξής. Η κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάει για ατομική ευθύνη και κουνάει το δάχτυλο τόσο στους γιατρούς, στους υγειονομικούς, όσο και στο λαό, αλλά με την ατομική ευθύνη ούτε προσλήψεις γίνονται, ούτε μέτρα παίρνονται, ούτε μέτρα ατομικής προστασίας λαμβάνονται. Να σταματήσουμε να δίνουμε πακτολό χρημάτων στους κλινικάρχες και στην εργοδοσία και τώρα να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας μας και του λαού μας. Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε αυτόν τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους τους εργαζόμενους, για όλο τον λαό, για να φτάσει η φωνή η δικιά σας μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο, για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας όλων μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και είμαστε μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα. Δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όλου του ελληνικού λαού. Απαιτούμε άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων με νοσηλευτικό προσωπικό. Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς που είναι επιτοπλίστων έμπειροι επιστήμονες. Να επιταχθούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου συστήματος υγείας και για τον άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών.